Γεια σας φίλοι και φίλες και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Retro Day. Λοιπόν, για να μην τα πολυλογούμε, αυτό είναι ένα ειδικό βίντεο που έχει θεματολογία την κινητή τηλεφωνία. Όπως βλέπετε έχω αλλάξει περιβάλλον γιατί λόγω του χιονιά αναγκάστηκα δυστυχώς να μεταφερθώ στο κύριο σπίτι μου. Οπότε θα τα πούμε σήμερα από εδώ. Τα κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά τηλέφωνα, όπως γνωρίζετε αγαπητοί φίλοι, ξεκινήσανε από τη δεκαετία του 1980. Αν παρατηρήσατε σε κάποιες ταινίες, σειρές κλπ, υπήρχαν ήδη ενσωματωμένες σε κάποιες λιμουζίνες, κάτι έτσι, πολυτελή αυτοκίνητα που μπορούσες να πάρεις και τηλέφωνο, ασύρματα. Φυσικά αυτά ήταν λίγες περιπτώσεις, ήταν αφορούσε μόνο τους έχοντες πολλά χρήματα και από εκεί και πέρα οι εταιρείες σιγά σιγά άρχισαν να αναπτύσσουν την ιδέα του να βάλουν την κινητή τηλεφωνία στη ζωή μας με σκοπό να γίνεται καλύτερη, πιο εύκολη επικοινωνία και φυσικά να θησαυρίσουν οι εταιρείες αυτές. Οπότε, λοιπόν, κάπως στις αρχές του 1990 ξεκίνησαν η παραγωγή των πρώτων κινητών τηλεφώνων. Τα πρώτα τηλέφωνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα, όχι στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έλεγα, γιατί στην Ελλάδα αργήσαμε μέχρι να πούνε άδειες οι εταιρείες τηλεφωνίας, ήταν περίπου το 1994. Άμα δείτε, ή 93-94, άμα δείτε και από σειρές εποχές, ας πούμε, όπως ο Πασινόμος Ρέξ και λοιπά, θα παρατηρήσετε ότι υπήρχαν κινητά τηλέφωνα τότε, τα οποία ήταν αυτά εδώ. Σας δείχνω ένα παράδειγμα. Αυτό εδώ το τηλέφωνο είναι ένα Panasonic. Όλα αυτά είναι αρκετά μεγάλα και μοιάζουν ίσως με ασύρμα τηλέφωνα. Δεν είναι ασύρματα, είναι κινητά τηλέφωνα. Πατάμε το κουμπάκι και ανοίγει κανονικά. Βλέπετε, υπήρχε το κλασικό εδώ keyboard με όλες τις ιδιότητες του. Από εδώ κάτω ήταν το πορτάκι όπου μπορούσε να σημειώσει κάποια πράγματα, η κεραία φυσικά για καλύτερο σήμα. Από τις πλαϊνές πόρτες είχε αρκετά πραγματάκια, είχε δηλαδή κάποιες υποδοχές οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται καθόλου πλέον, όπως IR κλπ. Υπήρχε εδώ φυσικά η λεγόμενη θήκη για να τεχνογραμμάτισε τη ζώνη, μπαταρία που λείπει και γενικότερα ήταν ένα αξιόπιστο τηλέφωνο. Αυτό εδώ της Panasonic, αντίστοιχα με την Panasonic υπήρχαν και άλλες εταιρείες όπως ήταν η Ericsson. Η Ericsson εδώ ήταν η μεταξέλιξη, έβγαλε μια πιο μεγάλη οθόνη, βλέπουμε το τηλέφωνο, ήταν λίγο πιο μετά, είναι το 596. Μαζί με την Nokia η Ericsson ήταν μια σοβαρή εταιρεία η οποία με το ονομάστηκε μετά σε Sony Ericsson και τώρα πλέον είναι Sony. Λοιπόν, και αυτή η εταιρεία ήταν σουηδική, πάρα πολύ ωραία τηλέφωνα. Αυτό το ακριβώς και το σχήμα τους εδώ το αντέγραψαν, θα έλεγα, και η Nokia. Αν και δεν μπορώ να πω ότι η Nokia δεν έχει τεχνολογία, έχει εξαιρετική τεχνολογία και έχει πιο μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Όλα εδώ βλέπετε τα πλήκτρα, το off, το πάνω κάτω εδώ βλέπετε έχει πάρα πολλά νούμερα και τηλέφωνα μπορούσατε να πάρετε, αλλά επίσης εδώ είχε και μεγαλύτερη οθόνη. Έτσι είναι αρκετά σημαντικό αυτό να το αναφέρουμε, ότι υπήρχε μια οθόνη μεγαλύτερη και θα έλεγα ότι συγγνώμη κιόλας για αυτό γιατί είναι μεγάκι, θα έλεγα ότι ήταν ένα κινητό τηλέφωνο εξαιρετικό. Προχωράμε. Τώρα πλέον είμαστε στο 95, σιγά σιγά αναπτύχθηκε η τεχνολογία και άρχισε να μικραίνει. Αυτό ήταν το θετικό της, άρχισε να μικραίνει. Ένα παράδειγμα κλασικό του 98 είναι αυτό εδώ. Nokia 6110 ήταν το πρώτο μου κινητό τηλέφωνο. Εξαιρετικό, αρκετά πιο μικρό, αλλά με μεγαλύτερη οθόνη, περισσότερη απεικόνηση γραμμάτων και είναι το πρώτο που είχε και παιχνίδια. Φιδάκι και ένα-δύο ακόμη. Μεγάλη μπαταρία,
εξαιρετικές χρήσεις, πολύ καλό σήμα. Παρόμοια υπήρχαν και της Ericsson, το αντίστοιχο τηλέφωνο ίσως είναι λιγότερο ελκυστικό σε σχέση με της Nokia, αλλά και αυτή άρχισε να μικραίνει την τεχνολογία της αρκετά, θα έλεγα, κάπου εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 90. Και μετά πάμε στο 2002-2003, κάπου εκεί, όπου πλέον αρχίσαν να κινητά με πορτάκια. Αυτά εδώ, όπως θα θυμάστε, ήταν κινητά τα οποία ήταν αρκετά μικρότερα, μπορούσε να ανοίξει το πορτάκι για να μιλήσει, ήταν ενεργό πορτάκι. Μικρή οθόνη βέβαια, αλλά πολύ καλό σήμα, τα πλήκτρα ήταν ευανάγνωστα, στη σωστή θέση και αρκετά καλά. Αντίστοιχα, μήκανε η τεχνολογία ακόμη πιο πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτά. Τι Nokia εδώ. Αυτό πλέον, κάπου εκεί στο 2004-2005, ήταν και πολύ μικρό σε μέγεθος. Είχε φυσικά το ενεργό πορτάκι, βλέπετε εδώ που μιλούσες, και είχε το πλεονέκτημα ότι ήθελα να το βλέπω που είχε κάμερα. Είχε μια απλή κάμερα την οποία μπορούσε να παθαρατήσει έτσι απλά πράγματα. Μην περιμένετε κάτι το σπουδαίο, απλά πράγματα γενικά. Και είχε μια δεύτερη οθόνη που εδώ έβγαζε και τον αριθμό που σας καλούσε εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν, περνώντας τα χρόνια, πάμε στο 2007-2008, έχουμε πλέον κινητά αυτής της τεχνολογίας. Εδώ έχουμε έγχρωμες οθόνες, πολυφωνικούς ήχους, να τα δούμε λίγο πιο καλά. Κινητά αυτά, ένα της Nokia εδώ λίγο πιο στυλάτο, ένα άλλο λίγο πιο μπάλκι, αλλά επίσης αρκετά καλό τηλέφωνο. Πήγανε τα τηλέφωνα λοιπόν αυτά, άρχισαν να έχουν πολυφωνικούς ήχους, έτσι, πιο ας πούμε πλουτισμένους. Έγχρωμες οθόνες, χρησιμοποιούσαν κάποια χρώματα τέλος πάντων, είχαν κάποια παιχνιδάκια και άρχισαν να σιγά σιγά να έχουν και τα Bluetooth, να μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους εκτός από IR που ήταν ξεπερασμένη τεχνολογία, Bluetooth. Προχωρώντας λοιπόν, μετά από αυτή τη γενιά ήρθαν τα πρώτα, αυτή τη γενιά το Candy Bar, αυτά τα λέμε Candy Bar, έτσι, αυτά τα του είδους τα τηλέφωνα. Μετά λοιπόν είχαμε τα πρώτα smartphone. Το πρώτο παράδειγμα ήταν το iPhone, το οποίο θυμάμαι εγώ είχα πάρει το 3GS. Γενικά είχε κυκλοφορήσει στην Ελλάδα το 2009 και σιγά σιγά οι εταιρείες βγάζανε τα πρώτα smartphone πλέον με touch οθόνη. Τα πρώτα ήταν το οθόνη ήταν capacity, δηλαδή δεν ήταν, μπορούσα να την πατήσει εύκολα, ήθελε η γραφίδα ή ότι η πολλή πίεση, δεν είχε καλή απόκριση. Σιγά σιγά όμως αυτό άλλαξε και είχαμε πλέον, όπως αυτό το τηλέφωνο του 2012 που είναι τα ναυαρχίδα για την Nokia, είναι το Lumia ας πούμε το τηλέφωνο, το οποίο εξαιρετικό, φυσικά με λειτουργικό Microsoft, υπήρχαν και τα Android που ήταν τα περισσότερα και φυσικά και υπάρχουν ακόμη και φυσικά τα iOS που υπήρχαν και υπάρχουν ακόμη. Αυτά καταργήθηκαν τα Lumia. Παρόλα αυτά είναι ένα παράδειγμα το τι υπήρχε εκείνη την εποχή. Οι οθόνες σιγά σιγά τα κινητά, ενώ άρχισαν, βλέπετε ότι μίχρεναν, άρχισαν πλέον να μεγαλώνουν. Από τις 3 inches πήγαμε στις 4, 4,5, 5, 5,5, 6 και τώρα κοντεύουν τις 7 πλέον, κοντεύουν τις 7, όχι ότι δεν σταμάτησαν να βγάζουν τέτοια. Αυτά τα τηλέφωνα, τα Candy Bar πλέον, κυκλοφορούν ακόμη. Δεν είναι και για μεγάλους ανθρώπους, αλλά και για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη να μπουν στο ίντερνετ ή να κάνουν πολλά πράγματα. Είναι εξαιρετικά με πολύ μεγάλες μπαταρίες, μεγάλες οθόνες, ευανάγνωστες. Αυτό είναι σχετικά καινούριο τηλέφωνο και πολλά θα δείτε σε τέτοια μορφή τηλέφωνα να κυκλοφορούν ακόμη. Βέβαια, τα smartphone πλέον, όπως αυτό παράδειγμα της Samsung, βλέπετε εδώ ένα ωραίο, αυτό εδώ, πλέον έχουν κατακλείσει όλο τον κόσμο.
αυτή είναι η σημερινή εποχή που πλέον έχουμε και smartphone 6, τσόν 6,5, 7, τα οποία πλέον κάνουν τα πάντα. Δηλαδή μπαίνεις στο ίντερνετ, παίρνεις τα email σου, βγάζεις πολύ καλές φωτογραφίες, συν όλα τα άλλα, παιχνίδια κλπ. Είναι ακούς μουσική, γενικότερα είναι τα τελευταία γενιά των smartphones που έχει βγει. Λοιπόν, εν κατακλείδη να πούμε ότι η εξέλιξη αυτή ήταν η εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων. Τα τηλέφωνα αυτά όλα, όπως σας είχα πει, θα τα δείτε, έχω και ακόμα περισσότερα τα οποία θα τα δείτε όταν κάνουμε την έκθεση ή σε κάποιο ντοκιμαντέρ ίσως, θα δούμε, και θα τα απολαύσετε, θα θυμηθείτε πολλά, θα μάθετε πολλά, οπότε stay tuned και θα τα πούμε σύντομα. Να είσαστε όλοι καλά και όλες, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό βίντεο. Γεια σας!